σε ποσό που ξεπερνά το 1 εκατομμύριο ευρώ ανέρχονται συνολικά τα πρόστιμα που επιβλήθηκαν το τελευταίο επτάμηνο σε επιχειρήσεις της Κρήτης εξαιτίας των αδήλωτων εργαζομένων. Οι έλεγχοι για την αδήλωτη και ανασφάλιστη εργασία έγιναν στο πλαίσιο του επιχειρησιακού σχεδίου Άρτεμις και οι αριθμοί μαρτυρούν πως και το Ρέθυμνο μετά τα Χανιά και το Λασίθι κατέχει υψηλά ποσοστά στο νησί. Συγκεκριμένα, οι έλεγχοι έγιναν σε 983 επιχειρήσεις της Κρήτης. Από αυτές, οι 67, δηλαδή το 6,82%, βρέθηκε ότι είχαν αδήλωτους εργαζόμενους, ενώ από τους 5.833 εργαζόμενους για τους οποίους έγινε έλεγχο συνολικά, βρέθηκαν αδήλωτοι οι 121, που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2,07%. Αυτό ερμηνεύεται στους 5, οι 3 είναι ανασφάλιστοι. Για δεν είναι και πραγματικά οι αριθμοί οι οποίοι βγαίνουν, γιατί οι αριθμοί, ξέρετε, βγαίνουν πολλές φορές υποθετικά. Και τις περισσότερες φορές, όπως μετρούν και τους άνεργους. Σχολιάζοντας τους αριθμούς που μαρτυρούν την ομοίη εκμετάλλευση των εργαζομένων, ο πρόεδρος του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Ρεθύμνου υποστηρίζει πως η αδήλωτη εργασία είναι μια ανοιχτή πληγή που είναι εμφανέστατη κυρίως στις τουριστικές νησιωτικές περιοχές. Ο ίδιος μάλιστα τονίζει πως το φαινόμενο αυτό έχει γιατριά, αρκεί να υπάρξει, όπως λέει, πολιτική βούληση για την πάταξή του, η οποία όμως θα έχει άμεση σχέση και με την άρτια στελέχωση των ελεγκτικών μηχανισμών, αλλά και με τον τρόπο που διεξάγονται οι έλεγχοι. Από τη στιγμή που δεν υπάρχουν ελεγκτικοί μηχανισμοί, μόνο έρχονται κάποιοι στη Χάση και στη Βρέξη από την Αθήνα το καλοκαίρι και κάνουν τρεις μέρες εδώ, και με τον τρόπο που κάνουν τους ελέγχους, διότι και ο τρόπος που γίνονται οι έλεγχοι εμένα δεν με ικανοποιεί. Αν ήθελαν, έπιαναν όχι τη μαύρη εργασία και το κουτί, τα σπίρτα που θα πουλιόταν λαθρέο. Δεν θέλουν όμως, για τους γνωστούς λόγους. Και την ώρα που τα πρόστιμα για την αδήλωτη και ανασφάλιστη εργασία πέφτουν βροχή στους επιχειρηματίες και της Κρήτης χωρίς ουσιαστικό αποτέλεσμα, ο Γιώργος Νικολιδάκης επαναφέρει στο προσκήνιο και το πρόβλημα που συνεχώς διαγκώνεται και παρατηρείται σε ξενοδοχεία του νομού και το οποίο αφορά στην παράνομη μαθητεία. Όπως λέει χαρακτηριστικά στη νέα τηλεόραση, κάθε χρόνο δεκάδες είναι κυρίως οι αλλοδαποί που πέφτουν θύματα εκμετάλλευσης ορισμένων που τους βαφτίζουν μαθητές που κάνουν την πρακτική τους. Οι άνθρωποι αυτοί όχι μόνο αμείβονται με ψίχουλα, ενώ απασχολούνται από το πρωί έως και το βράδυ, αλλά το χειρότερο είναι πως καταρακώνεται η αξιοπρέπειά τους όταν σε περιπτώσεις ελέγχων καταλήγουν είτε στις ταράτσες, είτε στα υπόγεια, είτε ακόμα και στις αποθήκες των ξενοδοχείων, ώστε να μην γίνουν αντιληπτοί από τους ελεγκτές. Στο Ρέθυμνο τους έχουν βγάλει στην ταράτσα. Ξενοδοχείο. Τους έχουν βγάλει στα υπόγεια, τους έχουν βάλει σε αποθήκες, τους έχουν βάλει σε δωμάτια να κάνουν τους πελάτες ή κάθονται στο τραπεζάκι ενώ καθόσουν εσύ και έπαιρνε το πρωινό σου, και βλέπουμε κάποιον κύριο ο οποίος κάθεται εκεί και το παίζει διάφορος και καπνίζει ένα τσιγάρο, παράδειγμα. Με αυτές τις παροχές υπηρεσιών λοιπόν θα κρατήσουμε τουρισμό.